Η κρίση αφήνει το αποτύπωμά της στις αναφορές που κάνουν οι πολίτες προς τον συνήγορο του πολίτη. Η υστέρηση του κράτους, πρόνοια ή αβεβαιότητα του φορολογικού πλαισίου, η υπανάπτυξη των δημόσιων υποδομών καθώς και η έλλειψη συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής αναδεικνύονται μέσα από τις υποθέσεις που διερεύνησε ο συνήγορος του πολίτη. Όπου και να πας υπάρχουν προβλήματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό. Το ξεχαρβάλωμα του κράτους, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να έρθει σε κάποιο δρόμο να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι έχουμε οργανωμένο και συγκεκριμένο κράτος. Όλα σήμερα δεν είναι τίποτα τέλειο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν έχει δουλειά, δεν έχει. Έχει χαζέψει ο κόσμος. Δεν πληρώνονται οι υπάλληλοι, δεν σε εξυπηρετούν. Χάος, η κατάσταση είναι χάλια. Τα πάντα προβληματικά είναι. Τα πάντα, τα βλέπετε. Κρέμαρμα θέλουν όλοι. Το 2012 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός αναφορών από πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν αδυναμία εξόφλησης οφειλών προς ΔΟΗ, ΔΕΗ, τράπεζες, ΟΕΚ, Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Παράλληλα, η οικονομική κρίση φαίνεται να επιτείνει τα χρονίζοντα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της οικονομικής διοίκησης, αφού, όπως προκύπτει από τις αναφορές των πολιτών, ο μεγαλύτερος αριθμός αφορά δήμους και οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου, όπως ΔΟΗ και άλλες υπηρεσίες. Κανένα δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί κοπήκανε μισθοί, τα προϊόντα δεν πουλούνται στην κατάλληλη τιμή για λόγω κόστους. Γιατί ο κόσμος είχε μάθει με ένα μισθό Α, έκανε αγορές, τώρα ήρθε το ίμιση κάτω. Αναγκαστικά κάποιες στάσεις πληρωμών θα υπάρχει. Νεόπαντροι, ας πούμε, αυτοί που έχουν οικογένεια, αυτά μικρά παιδιά, δεν βγαίνουν. Μας κόψαν τις συντάξεις, μας ψαλιδίσαν από εδώ, μας κουρέψαν από εκεί, λοιπόν τι άλλο να κάνουμε. Η κρίση αποτυπώνεται και στα σχολεία. Τα παιδιά ως άμεσοι αποδέκτες προβλημάτων, όπως η αύξηση της ανεργίας, αλλά και η συνεχής μείωση των οικογενειακών επιδομάτων, βιώνουν συναισθήματα βεβαιότητας και τελικά θυμού, που ενισχύουν την εκδήλωση βίαιων και επιθετικών συμπεριφορών στα σχολεία, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες της ανεξάρτητης αρχής. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, η ανεργία φέρνει γκρίνια. Το να μπορείς να αγοράζεις διάφορες περιουσίες φέρνει γκρίνια. Τα παιδιά έχουν ανάγκες μεγάλες. Η βία και η επιθετικότητα μεταξύ συνομιλίκων αποτέλεσε κατ' επανάληψη αντικείμενο παρέμβασης του συνηγόρου, ιδίως στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.